ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια και κάνουμε έναν διάλογο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και ελέγχουμε τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και καλώς τα ελέγχουμε. Τις ασφαλιστικές εταιρείες που υπάρχουν στη χώρα μας, τις έχουμε ελέγξει ποτέ? Και επιμένω, δεν είναι υπαινικτικός ο λόγος. Είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί ήδη πολλά από τα λάθη τα οποία έχουν εντοπιστεί τα ξαναείδε. Οφείλεται και σε κάποια κακή καταχώρηση στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ίδιες ασφαλιστικές εταιρείες, ξανακοιτάζοντας τη λίστα των ασφάλιστων αυτοκινήτων, έχουν ήδη εντοπίσει περίπου 4.500 περιπτώσεις. Πολλές φορές υπάρχουν και συνέργειες μεταξύ των εταιριών. Δηλαδή, μία εταιρεία σε παραπέμπει στην άλλη εταιρεία. Ή ασφαλίζεσαι εσύ και βλέπεις τον τίτλο μιας εταιρείας και ξαφνικά σου προκύπτει ότι είσαι ασφαλισμένος κάπου αλλού. Ναι, έχουν συμβεί και αυτά. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το θέτετε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν αν όσοι πουλούν τέτοιου είδους προϊόντα έχουν και τις προϋποθέσεις να το κάνουν, ή την ευρωστία ή την επάρκεια. Γιατί και αυτές πέρασαν ώστε... έτσι, στη δίνη της κρίσης, δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες εποχές. Εγώ να πούμε και κάποια άλλα πρακτικά προβλήματα που δείχνουν έτσι λίγο την... πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα. Λέμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες... των λαθών κτλ. Λοιπόν, κάποιος του είχε κλέψει, κάποιος είχε πάει και κατήγγειλε, πήγε μάλλον τη βεβαίωση της αστυνομίας ότι το αυτοκίνητο του ή η μοτοσυκλέτα είναι κλεμμένη. Την είχε πάει στην εφορία. Mm-hmm. Σε μια περίοδο η αποδοχή αυτών των βεβαιώσεων, των πιστοποιητικών κτλ. Γινόταν χειρόγραφα. Δηλαδή, ήταν ο φοριακός, είχε ένα. 500 άλλες υποθέσεις να τον απασχολήσουν, τα βάζει σε ένα φάκελο. Αυτά τα στοιχεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουν φτάσει ποτέ στο σύστημα. Ποτέ. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα και τέλη κυκλοφορίας να βγαίνουν, κύριε Μουζάκη, και να εμφανίζονται τώρα αυτά τα αυτοκίνητα σε ασφάλιστα. Ως διοίκηση, και δεν το αντιμετωπίζω μόνο στο αυτοκίνητο, το βλέπουμε παντού. Άλλα είναι τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Μεταφορών. Διαφορετικά τα στοιχεία που έχει προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών. Διαφορετικά τα στοιχεία που έχει η τροχέα για τα οχήματα. Ναι, αυτά θα είναι λοιπόν τώρα... η διοίκηση, επειδή είναι ενιαία, να έχει τη δυνατότητα, να έχει την πληροφορία σε κάθε επίπεδο και οριζόντια και κάθετα, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συμπεριφορά. Το ίδιο βλέπουμε και στα κίνητα, ξέρετε. Άλλα στοιχεία έχει η ΔΕΗ, άλλα, γιατί τα παίρνει από τους Δήμους. Άλλα στοιχεία έχουμε στο κτηματολόγιο, άλλα στοιχεία προφανώς είναι περασμένα στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω του ΕΕ9. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Πάντως, αυτός ο κόσμος θα πρέπει να πάει από τη στιγμή που έχει καταγγείλει είτε κλοπή είτε καταστροφή το οχήματός του, θα πρέπει να πάει στην εφορία. Μέχρι τις 14 Ιουλίου, προκειμένου να μην ξαναβρεθεί μπροστά σε πάντως, ένα. Πάντως, κύριε Μουζάκη, δεν έχουν περάσει αυτά τα πρόστιμα στο τάξης. Δεν μπορείς δηλαδή από τη στιγμή που έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο να το δεις ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το ζήτημα με την εφορία σου. Για τα πρόστιμα αυτά ήταν 250 ευρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτοί το βλέπουν τη στιγμή που θα πάνε να ασφαλιστούν και τότε καλούνται να βγάλουν παράβολο. Γιατί δεν είναι κάτι βεβαιωμένο. Πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο. Άρα λοιπόν μπαίνει, πληρώνει το παράβολο και συνέχεια ασφαλίζεσαι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι βεβαιωμένο αυτή τη στιγμή. Όπως και η πλειονότητα των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας. Δεν έχει περάσει το σύστημα. Δηλαδή μπορώ να χρωστάω 10 χρόνια τέλη κυκλοφορίας και να παίρνω φορολογική ενημερότητα κανονικά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη, Νίκο, θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη, μιας και του ανέφερες, ρύθμιση στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν έχουν πληρώσει σχεδόν ποτέ. Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα τέλη κυκλοφορία. Έχει ξεκινήσει ήδη, κύριε Μουζάκη, έτσι? Αποστολή είναι ειδοποιήσεων, είτε μέσα στον email. Και μια και μιλάμε για το email, ξέρετε, ειδοποίηση που στέλνουμε και με τον παραδοσιακό τρόπο, διαλογραφία, αλλά και ηλεκτρονικά. Εδώ έχουμε συναντήσει το άλλο ζήτημα. Εμείς λοιπόν ως φοροτεχνικοί. Πολλές φορές ο πελάτης μπορεί να μην έχει, αφού έκανε τη δήλωση. Και βάζετε το δικό σας email. Το δικό μας email. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει πληροφορία σε εμάς και να είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να ψάξουμε να τον βρούμε. Να ζητήσετε τον πελάτη, που μπορεί να έχει φύγει από εσάς. Ακριβώς. Και να έχει πάει σε κάποιον άλλο. Γι' αυτό ζητήσαμε από τη διοίκηση να έχουμε και ένα δεύτερο email και να κοιτάει ο καθένας να βάζει το προσωπικό του email. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να βρει. Μου έχουν εκλέψει το όχημα πριν από καιρό. Θα έπρεπε να μου έρθει το ειδοποιητήριο βάσει αυτής της διαδικασίας ότι είναι ανασφάλιστο, διότι δεν είχα φροντίσει εγώ να το δηλώσω. Δεν μου έχει έρθει. Μένω ήσυχος. Ή πρέπει τώρα από μόνος μου να πάω να κάνω αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή είτε να το δηλώσω είτε να την ξεκαθαρίσω δηλαδή την υπόθεση. Αν έχει γιατί κλαπή, μπορεί να μου έρθει αργότερα. Αν το αυτοκίνητο που λέτε έχει κλαπεί ή το οποιοδήποτε όχημα έχει κλαπεί, είσαι υποχρεωμένος να ενημερώσεις τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Μεταφορών.
γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να διαγραφεί. Αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί, ενώ τους έχουν κλαμπεί τα αυτοκίνητα και πιθανά να έχουν και έγγραφα από την τροχέα. Ακριβώς. Ότι είναι κλεμμένα, δεν έχουν εμερώσει τις αρχές. Άρα οι αρχές το βλέπουν ότι το αυτοκίνητο είναι εν κινήσει. Και τρέχει το πρόστιμο κτλ. Πρέπει λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Μου έχει έρθει, δεν μου έχει έρθει με ένα χαρτί. Εάν δεν έχω κάνει αυτή τη διαδικασία που είπατε εσείς. Οι αρχές δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Μια διαγραφή. Ναι. Στο Υπουργείο Οικονομικών να φανεί ότι δεν είναι στην κατοχή μου εμένα αυτό το όχημα, πιθανότατα κάποια στιγμή να. Ιδεατά, τι θα ήταν καλό. Πρόβλημα. Με το που παίρνει το χαρτί από την τροχέα, η τροχέα να διαχέει την πληροφορία σε κάθε αρμόδιο συναρμόδιο υπουργείο. Ναι, δεν το ξέρει υπάρχει, ο κόσμος, ώστε, υπάρχει δεν το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Σταματάει μέχρι την τροχέα ο άλλος. Ναι, 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 λογικό. Κύριε Μουζάκη, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης συναντήσαμε μια ιδιότυπη, ιδιόμορφη ψυχολογία, κυρίως στους εαυτούς μας. Να ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας και να κοιτάμε κάτω αντί για πάνω τη σκάλα. Μήπως έχει έρθει κάποια ειδοποίηση, μήπως είναι κάποιο χαρτί από την εφορία, ενδεχομένως μια πρόσκληση να απευθυνθούμε σε κάποια δικαστική αρχή. Λοιπόν. Φαίνεται τώρα, επειδή ακριβώς είπατε ότι με τη νέα τεχνολογία, με το mail, γίνεται αυτή η επικοινωνία. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι ήρεμος, ήσυχος όταν δεν βλέπει κάποιο χαρτί στην πόρτα του σπιτιού του ή θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή και με το τάξης και μαζί σας προκειμένου να μην βρεθεί σε μια κατάσταση έτσι, έκπληξης και απρόπτη. Κοιτάξτε, από καιρούς καιρών. Καλό θα είναι να ελέγχεις την κατάστασή σου. Είναι εύκολο, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών, με τους κωδικούς πρόσβασης που έχεις, να βλύεις μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου, αν υπάρχουν, αν έχουν ρυθμιστεί, αν είναι ληξιπρόθεσμες. Όχι σε όλες περιπτώσεις. Άρα, λοιπόν, να σας πω τι συνέβη τώρα με τα ειδοποιητήρια που έστειλε η εφορία. Σε περιπτώσεις κατεστραμμένων ή κλεμμένων οχημάτων, που είχε πάει κάποιος μόνο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και δεν είχε πάει στην εφορία. Και νόμιζε ότι είχε καθαρίσει, βλέπει ξαφνικά αυτό το ειδοποιητήριο ότι είναι ανασφάλιστο το αυτοκίνητο και τώρα τον ενεργοποίησε για να πάει να εντοπίσει λοιπόν, ότι δεν είχε διαγραφεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Υπάρχουν και τους δύο. Προβλήματα με τις συνειδιοκτησίες. Τι γίνεται σε περιπτώσεις των συνειδιοκτησιών, κύριε Μουζάκη? Εκεί φαίνεται ότι ξέρετε την υποχρέωση την έχουν και οι δύο. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν το έχει ασφαλίσει ο ένας και υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, είχε πει και το Υπουργείο ότι καλό θα είναι να πας στην εφορία να διαπιστώσει η και με τις κληρονομίες που δεν έχουν ακόμα ότι έχει ασφαλιστεί. Αποδεκτές. Δηλαδή, έχουν αυτοκίνητο εγώ με τον Νίκο, το έχουμε ασφαλίσει. Λογικά ζητάνε και από τους δύο, ενώ το αυτοκίνητο έχουμε ασφαλίσει. Να πούμε εντάχει και με τις κληρονομίες είναι 70.000 περιπτώσεις τέτοιων αυτοκινήτων που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιον ανήκουν. Γιατί μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομίας. Εδώ τι γίνεται. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάει στους, κατά την νόμιμη μοίρα του. Ο καθένας εκ των κληρονόμων. Ποιο θα πάει δηλαδή να το ασφαλίσει το αυτοκίνητο? Θα πρέπει να το ασφαλίσει κάποιος εκ των κληρονόμων. Διαφορετικά το αυτοκίνητο δεν ασφαλίζει. Γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να κυκλοφορεί. Μπορεί κάποιος να πέθανε. Θα αλλά το αυτοκίνητο.